Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρό εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα παρουσιάσω ένα βίντεο εμβόλυμα στο κανονικό μας πρόγραμμα σχετικά με την επίδραση των καυτερών τροφών στην υγεία της καρδιάς και τα ωφέλη ενάντια στον καρκίνο. Τα στοιχεία προέρχονται από μια μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα σε ένα Αμερικανικό Καρδιολογικό Συνέδριο αν και ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί σε κάποιο ιατρικό περιοδικό. Αρκετές μελέτες μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι οι καυτερές πιπεριές είναι πολύ πλούσιες σε αντιφλεγμονώδεις, αντιοξυδωτικέ και αντικαρκινικές ουσίες. Η κύρια ουσία που είναι υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η ίδια ουσία που προκαλεί αυτό το ευχάριστο κάψιμο που ονομάζεται καψαϊκίνη. Η μελέτη συγκέντρωσε τα αποτελέσματα από άλλε μελέτε και προσπάθησε να δει συνολικά την επίδραση τη κατανάλωση καυτερών τροφών σε σχέση με την υγεία τη καρδιά και την πρόληψη του καρκίνου. Τα στοιχεία προέρχονται από επιδημιολογικέ μελέτε που με απλά λόγια ρωτάνε του συμμετέχοντε πόσο συχνά τρώτε καυτερά και μετά του ακολουθούν για αρκετά χρόνια και καταγράφουν αν εμφανίζονται διαφο διαφορέ στην εμφάνιση κάποιων παθήσεων. Αυτέ οι μελέτε είναι αρκετά αξιόλογε αλλά δεν είναι τελικές. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι οι καυτερές πιπεριές δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα στην υγεία, θεωρούμε ότι δεν είναι άσχημη ιδέα να προσθέσετε στην διατροφή σας καυτερές πιπεριές και καυτερό πιπέρι, αν δεν σας δυσκολεύει ιδιαίτερα το θέμα του καψίματος. Η μελέτη λοιπόν συμπέρανε ότι τα άτομα τα οποία καταναλώνουν συχνά καυτερά σε σχέση με ένα άτομα που δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν εμφανίζουν 26% λιγότερα προβλήματα από καρδιά, 23% μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρκίνο και 25% μείωση της θνησιμότητας, δηλαδή της πιθανότητας να πεθάνουν από οποιοδήποτε λόγο. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα να προσθέσει κάποιο καυτέρα στη διατροφή του. Αν και στην Ελλάδα δεν συνηθίζουμε τα καυτέρα, εγώ τα αγαπώ και, τα... και, βάζω καυτερό πιπέρι σε πολλά πιάτα που τρώω, όπως στα όσπρια, στις σούπες και σχεδόν στα πάντα, ακόμα και στις σαλάτες μερικές φορές. Μελέτες σαν αυτοί επιβεβαιώνουν την αγάπη μου για τα καυτέρα. Σας συστήνω να τα ανακαλύψετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ.